Λοιπόν, φύγαμε τώρα, πάμε στις απευθείας συνδέσεις μας. Θα συναντηθούμε με τον συνάδελφό μας, τον Σπύρο Αλεξανδρή, να μιλήσουμε για την απόπειρα αυτοκτονίας του 39χρονου φερόμενος δολοφόνου της 28χρονης. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και ο Θεοδός πάντα εδώ κοντά μας. Έλα, Σπύρο. Περισσότερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Τέλος στη ζωή του επιχείρησε να βάλει ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Κυριακής. Προσπάθησε να κρεμαστεί στο κελί όπου κρατεί το στις φυλακές του Κορυδαλλού. Χρησιμοποίησε μια αυτοσχέδια θηλιά που έφτιαξε με τους επιδέσμους που του είχαν τοποθετηθεί στα τραύματα που όταν είχε προκαλέσει ο ίδιος τον εαυτό του το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής. Προσπάθησε να κρεμαστεί σε μια βίδα που υπήρχε στους σωλήνες της αποχέτευσης. Τον εντόπισαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση οι φύλακες, οι οποίοι είχαν λάβει ρητή εντολή να ελέγχουν ανά 20 λεπτά το κελί του, προκειμένου να αποσοβηθεί αυτό το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας. Τον εντόπισαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, μεταφέρθηκε στο ιατρείο των φυλακών. Εκεί τον υπέβαλαν σε κάρπα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάνυψη είχε διάρκεια περίπου 30 λεπτά. Κατάφερε έπειτα να ανακτήσει τον σφιγμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο Αττικό νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε βαθιά καταστολή. Νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σε σοβαρή κατάσταση. Και παρακολουθείται από τους γιατρούς. Ο εισαγγελέας τώρα των φυλακών έχει διατάξει έρευνα προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η αυτοχειρία. Ενώ να τονίσουμε ότι με βάση την ψυχιατρική γνωμάτευση είχε αποφασιστεί να κρατείται σε κανονικό κελί και όχι στην ψυχιατρική κλινική. Σύμφωνα με την γνωμάτευση, ο 39χρονος παρουσιάζει χειριστικές συμπεριφορές αλλά και επιλεκτική αμνησία, όπως αναφέρεται στην ψυχιατρική γνωμάτευση. Μάλιστα. Κάτι που επιδίωξε από την πρώτη στιγμή. Βέβαια. Ήταν το πρώτο του μέλημα μετά την δολοφονία. Πηγαίνετε στο ψυχιατρίο, λέει. Να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή μεταχείριση του ψυχιατρίου. Επιλεκτική αμνησία και χειριστικές συμπεριφορές. Αν δεν είχε δοθεί αυτή η διαταγή, ανά 20 λεπτά να περνάει άνθρωπος, να περνάει φρουρός, να κοιτά μέσα το κελί, ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ο φρουρός τον έσωσε, είχε πάθει ανακοπή. Δεν, από την απόπειρα αυτοκτονίας, αυτό του το προκάλεσε, αυτή η μερική ασφυξία, ας το πούμε έτσι. Ο φύλακας τον βρήκε να κάθεται ουσιαστικά, δεμένο οι γάζες στο λαιμό του και στην βίδα που εξήχε. Εδώ κοιτάνε όμως να δουν μήπως την ξεβίδωσε και ο ίδιος την βίδα με κάποιο τρόπο για να μπορέσει να περάσει τις γάζες. Ήταν καθιστός όταν το βρήκε γιατί είχε υποστεί την καρδιακή ανακοπή. Έγινε κάρπα και όπως είπε ο καλός συνάδελφος είναι στην εντατική τώρα. Είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι το έγκλημα το είχε σχεδιάσει. Και το είχε σχεδιάσει μέρες, διότι εδώ αποκαλύπτεται ότι ξεκίνησε από την Άρτα, όπου είχε φύγει μετά τον χωρισμό με την Ειρήνη, πριν από περίπου 30 με 40 ημέρες. Είχε ανέβει στην Άρτα να κάνει μια καινούρια ζωή, να δώσει ένα καινούριο ξεκίνημα στην ζωή του μετά τον χωρισμό από την Κυριακή. Δεν το έκανε. Τι προτίμησε να κάνει? Να κατέβει στην Αθήνα. Στην δε ομολογία του στον ανακριτή, το μόνο που θυμάται είναι που βρήκε το μαχαίρι. Όλα τα υπόλοιπα δεν τα θυμάται. Πάθε αμνησία. Ναι, ναι, δεν τα... είναι η επιλεκτική αμνησία που είπε και η ψυχίατρος που τον εξέτασε. Ναι. Χειριστικές συμπεριφορές και επιλεκτική αμνησία. Επιλεκτική αμνησία λοιπόν φαίνεται να είχε και ενώπιον της ανακρίτριας αλλά και του εισαγγελέα που βεβαίως αν μη τι άλλο αποφάσισαν την προφυλάκησή του. Μάλιστα. Δηλαδή νομίζει ο καθένας ότι άμα πει ότι δεν είμαι καλά, είμαι τρελός, πηγαίνοντας στο ψυχιατρίο, γλιτώσαμε. Ναι, ναι. Αυτό νομίζω. Γιατί επικαλέστηκε ότι συνήθως δεν θυμάμαι όταν καταναλώνω ουσίες. Μάλιστα. Γιατί έχω πρόβλημα, έχω αλλεπάλληλες εισαγωγές. Υπάρχουν ειδικοί εκεί που ξέρουν να τα βλέπουν αυτά και να διαβάζουν πίσω από τα ψέματα που μπορεί να λέει ο κάθε κατηγορούμενος και να βλέπει σε ποια κατάσταση πραγματική είναι. Πρώτη γι' αυτό και δεν τον έστειλε στο ψυχιατρίο. Όχι. Όχι. Στις φυλακές Κορυδαλλού του λέει περάστε μέσα. Ναι, ναι. Και εκεί έγινε ό,τι έγινε. Δεν έγινε σε κανένα ψυχιατρίο. Εδώ που τα λέμε με επιλεκτική αμνησία δεν πα στο ψυχιατρίο, αλλά με ολική συνήθεια. Ένα συγκρατούμενο που έχει το ίδιο προφίλ. Να τα λένε εκεί να συνεννοούνται. Βέβαια. Βέβαια. Έχουν και για ασφάλεια κυρίως γιατί είναι. Μάλιστα. Έχουν ίδιες πορείες.
ο Φρουρός τον πρόλαβε. Ναι, στην Κυριακή δεν υπήρχε κανένας Φρουρός. Όχι, δυστυχώς. Υπήρχε έτσι. Φρουρός. Ναι, ναι. Εκεί στην δολοφονία τη Κυριακή. Αλλά είχε δει και αυτού δύο ανθρώπου έτσι να είναι αγκαλιασμένοι και μετά να πέφτουν. Ευχαριστούμε, Θεοδόση. Καλημέρα, καλημέρα. Και στο Σπύρο, καλημέρα.